Πρόσεξε, γιατί θα σε πάει, δεν είναι σκληρό καρύδι. Έτσι όπως την κόβω στις φωτογραφίες. Έχουμε φωτό. Τι βγήκε σε περιοδικά. Σας έστειλα, άμα θέλετε. Για να τη δω. Να τις ελέγξει η κυρία Παλιαλέξη. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, όχι. Όπα, και βάζω ψωτό. Ποια είναι η κοπέλα. Ουδέν σχόλιο είναι επί τόμου. Ποια είναι. Κοίτα, κάποιος σας αποθανάζει. Φωτομοντάζ. Ναι, Κώστα, πες τα. Δυστυχώς, να πείτε, κυρία Δήμα μου, στον κύριο που τη έβγαλε, ότι έτυχε να τον δω και ξέρω και ποιος είναι. Ναι. Ναι. Και να πούμε στον κύριο ότι φοράγε και πολύ ωραίο τρέντι γυαλί. Γυαλί και καπέλο. Και καπέλο. Και καπέλο όχι. Τρέντι γυαλί. Αφού το είπα, θα σου μιλήσει. Κινηθείς νομικά. Δεν είναι. Παιδιά, πάντως αυτές τις περιπτώσεις. Όταν είσαι κυκλοφορείς με κινητά, ο καθένας μπορεί να το κάνει για να μην. Όταν κυκλοφορείς με ωραίες γυναίκες συμβαίνει αυτό. Αλλά θα σας πω ένα κόλπο. Όταν δεις ότι σε φωτογραφίζουν και ενοχλείσαι, θα τον βγάζεις και εσύ μια φωτογραφία αυτών που σου. Όχι, ρε παιδί μου, δεν ήταν. Το έχω πει. Και μετά. Όταν δείτε ότι σε φωτογραφίζουν και ενοχλείστε. Παίρνετε την εφημερίδα, να την βάζετε εδώ. Γυρνά από την άλλη, κάνει πω πω ότι έχω πάει. Μια φωτογραφία με τη. Γιατί να στερηθώ, α πούμε, στιγμές και να κάθομαι έτσι. Αγόρι μου! Μόνο βραγκολιάζει. Απλά τυχαίνει γιατί ρώτησα, ξέρω ποιο είναι αυτό ο κύριο. Ναι, αφού είσαι εδώ. Να του δώσω συγχαρητήρια. Και άμα θέλει, πω και το όνομά του. Και πού σε βρήκε ένα, συγγνώμη, αντί να τη δώσω περιοδικά, βρήκε το περίπτωμα. Όχι, καλή, να την πω την αλήθεια, δεν του πολύ πήγαινε. Σταμάτα κι εσύ. Έλα, ρε, σύρε. Γιατί θέλει, είναι αυτό που λένε οι επιδέξει. Θέλουν και επιδέξουν. Δεν του πήγαινε. Καλά, δεν ήταν επαγγελματία. Αυτή η τρέφια. Πάμε. Δυναμώστε μου λίγο το Δήμο Βερίκιο να τον ακούω καλύτερα. Λοιπόν, την Παρασκευή έκανες μια ευνίδια είσοδο στο πλατό. Μου ζήτησες